Κύριε Παπαγιών, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ, έστω και την τελευταία μέρα, την τελευταία ώρα, γιατί από ό,τι ξέρετε τα δικαιώματά σας λήγουν τα ελεύθερα και από αύριο έχετε υποχρέωση, δικαίωμα μάλλον όχι υποχρέωση, εμείς έχουμε υποχρέωση, τον κάθε υποψήφιο, υποψήφια που θέλει να βγει, έχει δικαίωμα μόνο μία φορά και όχι αναμετάδοση, όπως μπορώ να κάνω, ας πούμε, μιας άλλης εκπομπής μετά από δύο μήνες ή πριν δύο μήνες να μπορούσα να την κάνω αναμετάδοση. Είναι μία και έξω. Μου είπατε λοιπόν στο τηλέφωνο ότι ακούσατε τη συνέντευξη του Δημάρχου, με τον οποίο συνεργαστήκατε περίπου 1,5 χρόνο, λίγο παραπάνω, λίγο λιγότερο, δύο πόσο ήτανε. Δύο μισή νομίζω. Ωραία. Ναι. Και νιώθετε θυγμένος από κάποια πράγματα που έχουν υποθεί και πριν και σήμερα. Εγώ λοιπόν για να προχωρήσει η συζήτηση κάνοντας το δημοσιογράφο και κάνοντας το συνήγορο, όχι του διαβόλου, θέλω να ξεκαθαρίσουμε τρία τοπία σοβαρά και μετά θα μπούμε και στα άλλα θέματα που δεν άπτονται τη σημερινή συνέντευξη του Δημάρχου. Και ρωτάω, συνεργαστήκατε ξεκινώντας, γιατί ο κύριος Καλλύρης τα βρήκε μαζί του, του είπα μάλιστα του Δημάρχου, μην ξεχνάτε ότι σαν ήταν εχθρός σας ο μεγάλος, γιατί ο Γεωργιάδης είπε αυτός είναι ο Δήμαρχος, τελικά είσαστε εσείς ο Δήμαρχος και όχι αυτός που ο Γεωργιάδης. Από τους πέντε λοιπόν, έκανα λάθος και είπα εσύ, οι δύο δεν πήγανε, ο τέταρτος πήγε ο κύριος Πιέτρης και έγινε πρόεδρος στο Λιμενικό Ταμείο, έμεινε μόνο ο κύριος Κορδώσης έξω από όλο αυτό το τοπίο. Πήγατε μαζί του. Ποιο ήταν το σκεπτικό που δεν αντιδράσατε ή που αντιδράσατε ή που είπατε πάμε και ο Θεός βοηθός? Το σκεπτικό ήταν ότι θέλουμε να βοηθήσουμε τον τόπο μας. Και πάνω σε αυτό το σκεπτικό έγινε και η συνεργασία που έγινε με τον κύριο Καλλύρη. Γιατί από ό,τι άκουσα και πριν την εκπομπή σας, έκρινε τον κύριο Καλλύρη συνεπή. Από ό,τι άκουσα και έχω καταγράψει. Ναι, ναι, ακριβώς αλήθεια. Άρα προχωρήσαμε, κάναμε τη δουλειά μας, έτσι. Εννοείται με την παρουσία τη δική σας, του κυρίου Πλατή. Και του κυρίου Πλατή. Και μετέπειτα του κυρίου Πιέτρη. Ναι, σωστά. Ο κύριος Καλλύρης ήταν εξαφανισμένος μόνιμα. Δικό μου αυτό, εσείς αν το δέχεστε δεν με πειράζει. Κοιτάξτε να δείτε. Έτσι, επειδή ο κύριος Δήμαρχος έχει πει πολλά, εγώ θα πω αυτά τα απλά και δεν θα ξαναφερθώ, γιατί μπορεί να μπλέξουμε σε διαφορετικά πράγματα. Γιατί λέει πολλά και δεν σταματάει. Έτσι. Λέει πολλά που δεν είναι αρεστά. Ναι, γιατί όταν λέει δεν μας πήρε ποτέ τηλέφωνο, μέχρι και την τελευταία μέρα έβαζε ανθρώπους να μας προσεγγίσουν, ακόμα και με αυτά που είχε πει για να πάμε μαζί του. Έτσι. Λοιπόν, να μην πω ούτε για τα ταξίματα, ούτε για αυτά που έλεγε για τους συνεργάτες του και θα κάνω αυτόν και θα κάνω εκείνο και θα κάνω το άλλο. Δεν μπαίνω σε διαδικασία. Θα του πω να σταματήσει, να κάνει τη δουλειά του και επειδή όπως είπε και ο ίδιος, τα λόγια του χρησιμοποιώ, ο κόσμος ξέρει. Έτσι, ο κόσμος ξέρει και ξέρει και ποιος είναι ο Παπαϊάννου και ποιος είναι ο Ανανόπουλος και ποιος είναι ο Τάδε και ποιος είναι ο Νικολόπουλος. Λοιπόν, ας σταματήσει να κάνει τη δουλειά του, εμείς τη δουλειά μας και να είμαστε όλοι αγαπημένοι. Εγώ όμως θέλω να πάω σε δύο επιμέρους, γιατί έχω υποχρέωση να το διευκρινίσω. Κάποια στιγμή υπόθηκε μια βαριά κουβέντα, την είπα στον Δήμαρχο. Εντέχνως κατάφερε και απέφυγε την άμεση απάντηση. Θα έλεγα ότι πήγατε μαζί του και κάνατε συμφωνία. Δηλαδή, μας δίνεις την καρέκλα η οποία είναι επιφάνεια και μισθός και σε ψηφίζουμε σε ό,τι μας δώσεις. Να πάμε ένα-ένα. Είπε μια χειρότερη κουβέντα, την οποία επειδή αντέδρασα εγώ κατευθείαν, το site, αν μπείτε και δείτε, την κατέβασε και έγραψε ότι δεν αποτελεί δικιά μας άποψη, αλλά άποψη του δημοσιογράφου, ζήτησε συγγνώμη. Έτσι, την οποία μετά και σε μένα και στον κύριο Πλατή είπε ότι δεν εννοούσα εσάς και δεν είπα λέει λατήσει. Θα πρέπει να προσέχουμε σωστό, τι λέμε. Αυτή τη λέξη την είχα ξεχάσει. Έχετε και εφόσον πολύ λοιπόν είπε για τους μισθούς και τα λοιπά, έτσι, που 17 μήνες άμισθος και τους υπόλοιπους έμισθος, γιατί δεν μας είπε από τους δικούς του ποιος ήταν έστω και μία μέρα άμισθος? Και από τους ειδικούς συνεργάτες, τους 7 ή 8 αν κάνω λάθος, πόσοι φύγανε για να πάνε υποψήφοι, που οι άνθρωποι δεν κάνανε τίποτα? Αυτό δεν είναι διαπλοκή? Για μένα δεν είναι διαπλοκή, είναι το νόμιμο. Άρα τι έφταιγα, εγώ και ο Πλατής ήταν το πρόβλημα? Ή μήπως μας ήθελε τόσο πολύ που συνεχίζει και ασχολείται μόνο μαζί μου? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Εγώ δεν έχω πει τίποτα για αυτόν και ούτε πρόκειται να πω και δεν θα συνεχίσω να λέω μέχρι τις 8 του μηνός. Τηρώ τη διαδικασία και προχωράω να κάνω τη δουλειά μου. Τόσο καούρα με μένα που όλη μέρα ασχολείται με μένα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Τρεις μέρες πριν γιατί φύγατε? Έφυγα γιατί, όπως είχε πει και στην ανακοίνωση, αν θυμάστε, γιατί δεν είμαστε χρυσόψαρα, έχουμε μνήμη. Θα μας διώξει μέχρι τέλος μήνα, είχε πει το Γενάρη. Έτσι δεν είχε πει?
Στο θέατρο, αν θυμάμαι καλά. Αυτό είχε πει στην ανακοίνωση. Ναι. Έχετε 15 μέρες. Ναι, ναι, σωστό. Μπράβο. Από τις 15 μέρες πήγε τέλος του μηνός. Σωστά. Γιατί δεν μας έδιωξε αυτό τον καιρό. Για πείτε μου. Ή νομίζετε δεν ήρθε να μου ανανεώσει. Ή εγώ δεν θα κέρδιζα ανανέωνα τη θητεία μου. Δεν θα συνέχιζα μια χαρά. Δεν θα ήμουν αντιδήμαρχος. Δηλαδή είμαστε όλοι τόσο στραβοί, όλοι αυτοί που φύγαμε. Τι συμβαίνει, κάτι συμβαίνει. Από τότε που ήταν στο επιμελητήριο. Με ποιον τα έχει καλά από το επιμελητήριο με αυτούς που συνεργαζότανε. Με ποιον τα έχει. Άρα δεν μπορεί να φταίμε όλοι. Αν ήμουν μόνο εγώ θα είχα πρόβλημα. Λοιπόν, εγώ του εύχομαι να έχει καλή επιτυχία, αλλά να σταματήσει να ασχολείται μαζί μου. Διαφήμιση βέβαια μου κάνει που ασχολείται μαζί μου. Γιατί δεν είδα να πει αν είμαι καλός ή κακός με όλα αυτά που έχω προσφέρει δώρο στο Δήμο. Ο μισθός τον μάρανε. Τα δωρεάν Wi-Fi που έκανα για την κεντρική πλατεία δεν άκουσα να πει κανένας τίποτα. Το δωρεάν Wi-Fi που έκανα στο θέατρο κάτω και απολαμβάνω όλοι και καμαρώνουν υψηλές ταχύτητες δεν είδα. Το Wi-Fi που έκανα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου δεν μιλάει κανένας. 20.000 ευρώ παίρνει από τα ίντερνετ. Αυτό το έχουμε κάνει με τον κύριο Πνευματικό. Επειδή έχω ένα μήνυμα και πρέπει να το πω. Ακούει ο κύριος Ζαχαριάς και λέει ήμουν άμυστος πάντα. Μα δεν είπε κάποιος ότι δεν ήταν άμυστος. Από τους έμυστους λέω. Α, ο κύριος Ζαχαριάς ήταν άμυστος πάντα γιατί είχε τη σύνταξή του άνθρωπος και δεν μπορούσε να πάρει. Και δεν είπε κανένας ότι ήταν έμυστος. Κύριε Παπαϊωάννου, το επαναλάβω γιατί το είπα στο θέμα. Άμυστος δεν υπάρχει. Εγώ σας λέω γιατί έτσι. Το πρόβλημα μόνο με μένα και τον κύριο Πλατή. Δεν είδα να μου πει τίποτα για τους υπόλοιπους. Το ξέρω ότι ήταν ο κύριος Ζαχαριάς. Και ο κύριος Ζαχαριάς είναι φίλος μου. Για να του πω και καλή επιτυχία εφόσον ακούει. Λοιπόν, δεν είδα να πει κάποιος για τα Wi-Fi, για τα ίντερνετ, για τα όλα αυτά που εισπράττει ο Δήμος. Όλα αυτά που λέτε είναι δωρεάν. Γιατί βέβαια. Γιατί τα έχω προσφέρει εγώ με την εταιρεία μου. Τι γιατί. Δεν τα έχω διαφημίσει όμως. Τι θα κάθομαι να διαφημίζω, ποιον βοήθησα και τι βοήθησα. Και αυτά προς τιμήν του τα είχαμε κάνει με τον κύριο Πνευματικό. Τα ίντερνετ. Και μετά στην πορεία. Δώσαμε και στον κύριο Νανόπουλο. Γιατί εγώ δεν έχω μία δουλειά πάρει από το Δήμο και τη μία δουλειά που μου είχε δώσει ο κύριος Πνευματικός το Μάιο του 20 πριν ακόμα μπω έκανα έγγραφο και τους είπα ότι δεν επιθυμώ καμία δουλειά και επειδή είμαι δημοτικός σύμβουλος δεν θέλω εμπλοκή με το Δήμο. Του 19. Υπάρχουν... Του 20. Του 20. Ήταν ο Νανόπουλος δήμαρχος. Ακριβώς. Έστειλα έγγραφο και είπα δεν θέλω καμία δουλειά. Είπα το κύριο Πνευματικός γι' αυτό που με μπερδέψατε. Με τον κύριο Πνευματικό κάναμε δουλειά. Και απολαμβάνει και ο κύριος Νανόπουλος τώρα. Α, εγώ δεν ήμουν καν δημοτικός σύμβουλος τότε. Έτσι. Εγώ θα του ευχηθώ καλή επιτυχία, να είναι καλά και τα υπόλοιπα μετά τις 8 του μηνός. Κύριε Παπαϊωάννου, νιώθετε ότι έχετε μπει σε ένα συνδυασμό που είναι συρφετός. Όταν φτιάχνετε ένα συνδυασμό με 300 άτομα, δεν θα υπάρχουν και κάποιοι που δεν μπορείς να συνεργαστείς μαζί τους. Έτσι δεν είναι. Λογικότατο. Εδώ δεν μπορεί να συνεργαστεί με τη γυναίκα σου. Ακριβώς. Όταν υπάρχουν 300 άτομα, είναι 300 διαφορετικοί χαρακτήρες. Και βέβαια, κάποιους δεν μπορώ να συνεργαστώ μαζί τους. Με 300 άτομα, τυχαία επιλέξεις, υπάρχει περίπτωση να ταιριάζεις και με τους 300. Είναι αδύνατο. Είναι φύση αδύνατο. Κοιτάξτε, μία είναι η ειδοποιώ διαφορά και γι' αυτό και σηκωθήκαμε και φύγαμε όλοι. Η διαφορά του ανθρώπου. Αυτό είναι. Δηλαδή. Ο ένας άνθρωπος από τον άλλο. Αυτό είναι η διαφορά. Και αυτό είναι η διαφορά που θα δει και ο κόσμος. Γιατί καθίσατε τόσο καιρό, κύριε Παπαϊωάννου? Γιατί έκανα το έργο που είχα ξεκινήσει και δεν το παράτησα. Και το έργο. Ποιο έργο? Είναι αρκετό. Οι χρηματοδοτήσεις που έχω τρέξει και έχω φέρει, θα σας τα πω σε επόμενη κομπή. Έτσι ενδεικτικά. Χωρίς λόγια πολλά λόγια. Η κατάθεση των smart cities. Η οποία έγινε, αν τα έχω πρόχειρα τώρα εδώ πέρα, 17 Τρίτου κατέθεσα ένα 620 για το Δήμο. Η έγκριση των 867.000 ευρώ ψηφιακό μετασχηματισμό. Λοιπόν, και τα πάρκα τσέπης, τα οποία πάρκα τσέπης επειδή έχει βάλει και λένε διάφορα. Εγώ την έγκριση την πήρα τον 11ο του 22. Έτσι. Πάρκα τσέπης είναι όπως αυτό που διαμαρτύρονται εδώ κάτω στην. Και έχουν απόλυτο δίκιο που διαμαρτύρονται. Και ενώ είχα προβλέψει τα 40, γιατί είναι 240 χιλιάρικα, τα 40 είναι με πόρους του Δήμου. Τα 200 είναι χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο. Έτσι. Ενώ είχαν προβλεφτεί. Όλα αυτά που λέτε και λέτε εγώ, ο Δήμαρχος δεν τα ξέρει, δεν είχατε την αρχή του. Βέβαια τα ξέρει. Πώς δεν τα ξέρει, τι έτρεχα μόνος μου εγώ στα Υπουργεία
Και μάλιστα δεν του άρεσε που πήγαινε και στα Υπουργεία, γιατί από ό,τι έλεγε είχε δώσει εντολή να μην πηγαίνει κανένα στα Υπουργεία πλην αυτού. Δεν λοιπόν, το θεωρώ κακό, αλλά εντάξει. Εγώ επειδή είχα κάποιες επαφές, λοιπόν, έκανα τη δουλειά μου. Λοιπόν, τα 40 χιλιάρικα λοιπόν, αυτά που λείπανε για να ολοκληρωθεί, γι' αυτό έχουν αργήσει και τα πάρκα τσέπης, ενώ είχαν προβλεφτεί στον προϋπολογισμό, ξαφνικά χάθηκαν από τον προϋπολογισμό. Και χρειαζόταν τροποποίηση και πάλι τροποποίηση για να τα βάλουμε να μπορέσουν να υλοποιηθούν. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Εγώ κλείνοντας, θέλω μια ερώτηση ακόμα να σας κάνω. Γιατί με τον Νίκο του Σταυρέλη και δεν κάτσατε σπίτι σας αφού δεν σας άρεσε ο Νανόπουλος? Γιατί τον προτιμώ σαν άνθρωπο. Γι' αυτό. Αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά. Τον προτιμώ σαν άνθρωπο. Έτσι. Δεν λέει άλλα μπροστά και άλλα πίσω σου. Είναι και αυτός αυστηρός, αλλά ό,τι έχει να πει το λέει μπροστά σου. Δεν λέει ότι δεν τον πήρα τηλέφωνο και σε έχει πάρει 20 φορές τηλέφωνο. Και δεν πήρε μόνο εμένα τηλέφωνο και ο Ζανόπουλος, πήρε διάφορους. Και θεσμικούς κτλ. Και θεσμικούς κτλ. Για να με παρακαλέσουν. Λοιπόν, μην μπαίνουμε στη διαδικασία τώρα αυτή. Συντονίσου στους 105,6. Και για να κλείσουμε, κύριε Παπαϊωάννου, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Ευελπιστώ την άλλη φορά που θα έρθετε, που πλέον το πρόγραμμα θα είναι, πώς το λένε, συνολικά. Θα έχουμε το σύνολο του προγράμματος, για να πείτε και 5 πράγματα για τη νέα σας παρουσία στο ψηφοδέλτιο του κ. Σταυρέλη. Και ευελπιστώ μέχρι τότε να μην ξανακουστούν τίποτα από όλα αυτά, αφού εσείς θέλετε να το κλείσετε σήμερα. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε το χρόνο να κάνω αυτή τη μικρή παρέμβαση. Δεν πρόκειται να ξανασχοληθώ, ελπίζω να μην ασχοληθούν μαζί μου. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους που κατεβαίνουν, γιατί έχω και πολλούς φίλους στο συνδυασμό του κ. Νανόπουλου. Έτσι, να πάνε όλα καλά και ο κόσμος να αποφασίσει αυτόν που θα κάνει. Πριν κλείσω, μαζί σας θέλω να διευκρινίσω κάτι, γιατί πρέπει να τα διευκρινίσουμε όλα. Ο κύριος Ζαχαριάς παίρνει σύνταξη από την ελληνική αστυνομία. Η οποία έχει διαλέξει και είναι και μικρότερη. Είναι μικρότερη και προς τιμή του παίρνει, θα μπορούσε να παίρνει 200-250 ευρώ. Εγώ δεν το είπα, γιατί αυτό το θεωρώ αυτονόητο, έτσι. Αυτό θεωρώ αυτονόητο. Όχι, εγώ το διευκρινίζω. Για το διευκρινίζουμε, γιατί ο Σπύρος Ζαχαριάς είναι φίλος, έχει απόλυτο δίκιο. Παίρνει 250 ευρώ λιγότερα, ενώ θα μπορούσε να παίρνει 250 ευρώ παραπάνω. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαϊωάννου. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ.